Το τέταρτο μέρος εκπομπής θα το ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Θα αφήσουμε λίγο την επικαιρότητα και θα πιάσουμε ένα θέμα κάπως ξεχωριστό, αθλητικό αν θέλετε. Θα συνομιλήσουμε με τον 3 φορές πρωταθλητή, πανελλήνιο πρωταθλητή στην αναρρίχηση. Είναι ο Μάνθος Βαλσαμίδης. Μάνθο, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Όταν αγαπάμε κάτι πολύ, δεν μας επηρεάζει καμία πανδημία και βρίσκουμε τρόπους να το φέρουμε και μέσα στο δωμάτιό μας. Καλά, σίγουρα. Σε αυτό μπορώ να σας πω ότι προσπάθησα όσο μπορούσα και πιστεύω ότι το έχω καταφέρει. Τι έχεις δημιουργήσει τώρα εκεί, πες μου. Εδώ έχω φτιάξει μια πίστα αρκετά μικρή σε σχέση με μια κανονική πίστα που γίνονται προπονήσεις, αλλά είναι ό,τι πρέπει, πιστεύω, για αυτή την περίοδο. Ναι. Και θα με βοηθήσει σίγουρα και γενικά, καθώς οι πρωινές προπονήσεις, οι προπονήσεις που δεν θα προλάβαινε να κάνω σε πίστα, θα γίνονται εδώ. Μάνθο, έλα να σου πω, αδιάκριτη ερώτηση, αλλά μένεις μόνος σου? Ναι, μένω μόνος μου. Γι' αυτό το έφτιαξες, βρε Μάνθο, αν έμενες με κάποιον άλλο. Πολύ πιθανό να έρθουν και τα αδέρφια μου του χρόνου, οπότε, ναι. Αλλά, οπότε θα μένω με κάποιον, αλλά ούτως ή άλλως και αυτοί στο ίδιο... Το ίδιο mood είναι. Έχεις μετατρέψει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το σπίτι σου σε ένα γυμναστήριο, σε ένα πεδίο, σε ένα τοίχο έτσι αναρρίχηση, σωστά? Ναι, ναι. Και έχεις προσαρμοστεί πλήρως σε αυτές τις περίεργες καταστάσεις καραντίνας. Κοιτάξτε, να προσαρμοστεί κάποιος πλήρως είναι λίγο δύσκολο κιόλας, αλλά πιστεύω έχω προσαρμοστεί όσο καλύτερα γινόταν. Όσο καλύτερα γίνεται. Μπορείς, αθλείσαι καθημερινά, προπονείσαι καθημερινά, ναι, για πες μας λίγο. Να σου πω την καθημερινότητα. Ναι. Κάνω συνήθως 3 προπονήσεις την ημέρα, εκτός από τις μέρες που κάνω ώρες. Έχω έναν φίλο με τον οποίο κάνω και το μεγαλύτερο όγκο των προπονήσεων, τον Αναστάσιο, ο οποίος κάνουμε μαζί τις πρωινές, κάνουμε και τώρα αυτή τη στιγμή ήμασταν σε προπόνηση πριν. Και το μεσημέρι πάλι κάνουμε μια προπόνηση, μια σχετική. Το κάθε είδος είναι διαφορετικό πάντοτε, ώστε να μπορεί να ξεκουράζεται το σώμα. Είναι ένα... Γενικά διαβάζω... Ναι, ναι, γενικά ας πούμε στην καθημερινότητά μου είναι και οι παρακολουθήσεις από τη σχολή. Είμαι ιατρική στο 4ο έτος. Ναι. Κάνω το διάβασμα, οι παρακολουθήσεις, αυτό μου τρώει επίσης... Μου τρώει, όχι. Περνάω και αυτό ένα μέρος του χρόνου της ημέρας. Μάνθο, δεν είναι αρκετά διαδεδομένο το άθλημα της αναρρίχησης, σωστά, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι κρίμα κιόλας, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα, μια περιοχή τέλος πάντων, στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά βράχια. Δηλαδή και σε εσάς στην Κρήτη υπάρχουν πολλά βράχια και σε νησιά άλλα και στην Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο. Δηλαδή ενώ βρήθη από βράχια, ναι, έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό όλο για αυτό το πράγμα, δηλαδή για τα δικά μας τα βράχια. Ο ελληνικός πληθυσμός δεν ασχολείται και τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω σιγά σιγά που τώρα θα μπει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα γίνει πιο διαδεδομένο. Μάνθο, εδώ τώρα οι συνεργάτες μου ζητούν να μας δείξεις κάτι, έστω κάτι ελάχιστο. Ένας αρχάριος, βλέποντας αυτό από πίσω εκεί την κατασκευή, πώς πρέπει να πιάσει? Κοιτάξτε, τώρα θα σας δείξω, αλλά να σας πω πρώτα ότι η συγκεκριμένη πίστα που έχω φτιάξει εγώ είναι κάπως, έχει μεγάλη κλίση. Οπότε ένας αρχάριος δύσκολο να ξεκινήσει από μια τέτοια πίστα. Όχι ότι δεν γίνεται φυσικά. Ναι, ωραία. Αλλά... Για πάμε. Να σας δείξω. Μισό λεπτό να χωρέσω και παπούτσια για να γίνει πιο... Να γίνει σωστά, ναι. Πιστικό, γιατί είμαι τυπόλτος, αλλά... Μισό λεπτό. Ναι. Πάμε. Δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πάμε. Ναι, αυτό ένας αρχάριος το κάνει με μεγάλη ευκολία. Ναι, τώρα πούμε, άμα θέλουμε να πούμε για έναν αρχάριο τι μπορεί να κάνει, ναι, μπορούν να σχεδιαστούν οποιοδήποτε είδος προβλήματα. Δηλαδή, εγώ τώρα ας πούμε έκανα κάποιες κινήσεις. Στην ουσία κατασκευάζουμε ένα πρόβλημα επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένα φασίματα. Δεν ξέρω τι φαίνεται τώρα, αυτά εδώ που πιάνω. Ναι. Μερικά πιάνουν όχι τόσο καλά και μερικά καλύτερα. Ένας αρχάριος μπορεί να ξεκινήσει πιάνοντας τα μεγαλύτερα πιασήματα, όπως αυτό ή εδώ, και να ανέβει πάνω. Δηλαδή, μια εύκολη κίνηση θα ήταν να ξεκινήσει κάποιος και να ανέβει έτσι. Και να κατέβει. Αλλά όσο περνάει και όσο προπονείσαι, δεν σε καλύπτει αυτό. Δηλαδή, το να ανέβεις μόνο, λες, θέλω κι άλλο, θέλω κάτι πιο... Θες πάνω. Έλα να σου πω, ο κίνδυνος ατυχήματος. Βλέπουμε κάτι το οποίο, εντάξει, πρέπει να το έχεις, πρέπει να είσαι λίγο θαραλέος. Κοιτάξτε, τα ατυχήματα είναι... δεν είναι τόσο συχνά. Όταν φυσικά υπάρχει και σωστή προετοιμασία του αναρριχητή. Δηλαδή, έχει περάσει κάποιο... έχει κάνει κάποια μαθήματα ή κάποια σχολή, τέλος πάντων γνωρίζει τον τρόπο να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και γνωρίζει τους κινδύνους. Γιατί σίγουρα είσαι αντιμέτωπος με την βαρύτητα. Δηλαδή, άμα πέσεις από ψηλά, σίγουρα δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Όμως τα σκοινιά, οι κρίκοι που χρησιμοποιούνται είναι πολύ ασφαλείς και δεν συμβαίνουν ατυχήματα από λάθος υλικού. Είσαι πρωταθλητής 3 φορές σε πανελλαδικό επίπεδο. Η διαδικασία τώρα, υπάρχουν αγώνες. Πώς είναι η διαδικασία, Μάνθο? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει κανονικά το πανελλήνιο πρωτάθλημα και υπάρχουν και κάποια κύπελα και κάποιοι open αγώνες στην Ελλάδα. Διοργανώνται από την ΕΟΑ και παίρνεις μέρος με τον εκάστοτε σύλλογο. Εγώ διαγωνίζομαι με τον σύλλογο της Κάντης και κανονικά όπως και σε όλα τα αθλήματα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Απλά είναι ένα ατομικό άθλημα. Με στόχο έχει το κάθε αθλητή να ανέβει τη διαδρομή που θα έχει ορίσει στον συγκεκριμένο αγώνα η διοργάνωση, τέλος πάντων. Μάλιστα. Ποια χώρα του εξωτερικού είναι αυτή η χώρα που εκεί μπορεί κάποιος να πάει και να αναδειχθεί και είναι και το κλίμα καλύτερο και οι υποδομές είναι ιδανικές? Τώρα, ως Έλληνα θα πω η Ελλάδα. Ως κλίμα και, και βράχια. Όμως, ως υποδομές... μπορώ να πω ότι οποιαδήποτε κεντρική κεντροευρωπαϊκή χώρα έχει τις υποδομές. Τα μεγάλα γυμναστήρια, με το μεγαλύτερο νομίζω στην Ευρώπη να είναι η πίστα στο Innsbruck, ναι, που είναι μια τεράστια πίστα και έχει διοργανώσει πάρα πολλά παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχω πάει κιόλας και πραγματικά είναι εκτός φαντασίας. Ένα μήνυμα τώρα στα παιδάκια, στους νέους που σε βλέπουν και κάπως ζηλεύουν και λένε θέλω κι εγώ να ασχοληθώ, μαμά, μπαμπά. Τι θα έλεγε ο Μάνθος? Να ασχοληθούν σίγουρα με το άθλημα της αναρρίχης, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι για όλους. Από κάποιον που είναι πολύ μικρής ηλικίας μπορεί να ξεκινήσει. Δηλαδή, υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι ξεκίνησαν να σκαρφαλώνουν πριν καν να αρχίσουν να περπατάνε. Γιατί είναι κιόλας μια έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να σκαρφαλώνει. Ακόμα η αναρρίχηση δίνει, εμένα τουλάχιστον και πιστεύω και σε όποιον ασχοληθεί, μια ελευθερία, καθώς έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, έρχεσαι. Και σου δίνει μια ποικιλία, καθώς έχεις έναν συγκεκριμένο στόχο να ανέβεις επάνω. Οπότε σου δίνει συνέχεια το κίνητρο. Και είναι και το ωραίο ότι δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο ένα άθλημα, γιατί κυρίως έχει να κάνει με τον εαυτό σου. Οπότε ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου και οι αθλητές μεταξύ τους έχει ένα πολύ ωραίο κλίμα, καθώς είμαστε όλοι φίλοι. Τουλάχιστον εγώ αυτό εκλαμβάνω από την αναρρίχηση. Μάλιστα. Μάνθο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Και μακάρι να τα πούμε και σε κάποιο εξωτερικό χώρο, να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση από ένα πιο έτσι real σημείο. Μακάρι. Και άμα κατέβω στην Κρήτη, μακάρι να είναι. Εδώ είμαστε. Θα δημιουργήσουμε εδώ ένα σκηνικό για αναρρίχηση να το κάνεις εδώ στο στούντιο. Υπάρχουν βράχια, γι' αυτό το λέω. Να, το βέβαια. Και ακόμα δεν έχω κατέβει, γι' αυτό είναι. Λοιπόν, με το καλό να τα πούμε το καλοκαίρι. Γεια σου, Μάνθο, να είσαι καλά.